Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε φακέλους στο Dropbox με τους οποίους μπορούμε να τους έχουμε κοινούς με άλλους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε στο ίντερνετ και βλέπουμε τον Dropbox όπως το βλέπουμε μέσα από τον Explorer, το Chrome, το Mozilla, ανάλογα τι πρόγραμμα χρησιμοποιούμε. Αριστερά είναι οι φάκελοι που ήδη έχουμε στο Dropbox. Δεξιά υπάρχουν οι λίστες των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε κάθε φάκελο. Βλέπετε εδώ πέρα οι πάνω φάκελοι είναι κενοί, δεν υπάρχει συνεργασία με κάποιον. Εδώ πέρα όμως υπάρχει μια συνεργασία. Μόλις επιλέξω το πρώτο εικονάκι, μου λέει ότι με αυτό το άτομο συνεργαζόμαστε και αυτό το άτομο μπορεί να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο φάκελο. Το ίδιο γίνεται και με το δεύτερο άτομο και με το τρίτο και με το τέταρτο κτλ. Θα μπορούσαμε λοιπόν σε ένα φάκελο να έχουμε πολλούς άλλους συνεργάτες οι οποίοι να μπορούν να μπαίνουν, να βλέπουν, να επεξεργάζονται τους φακέλους που βρίσκονται και τα αρχεία που βρίσκονται μέσα στο φάκελο αυτό. Ας πάμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα φάκελο καινούριο. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ένας είναι αυτός. Πατάμε New Folder. Θα γράψουμε λοιπόν ένα φάκελο ο οποίος θα έχει το όνομα EPEC Παύλα το όνομά μας. Και πατάμε Enter. Ο φάκελος αυτός έχει ήδη δημιουργηθεί. Είναι αυτός εδώ που βλέπετε. Καθώς ο φάκελος γίνεται μπλε, καθώς η γραμμή του φακέλου γίνεται μπλε, βλέπουμε ότι ανοίγουν στο πάνω μέρος κάποιες επιλογές για το φάκελο, αλλά το κυριότερο αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα είναι αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα δεξιά που λέει Share. Πατώντας πάνω στο Share, μας ανοίγει η επιλογή να δηλώσουμε άτομα με τα οποία θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε στο συγκεκριμένο φάκελο. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε εσείς είναι το εξής. Να γράψετε το δικό μου όνομα και να αφήσετε δεξιά αυτό που λέει Can Edit. Αν δεν το αφήσετε, η άλλη επιλογή θα ήταν να πατήσετε το Can View, που σημαίνει ότι εγώ θα μπορούσα να δω τα περιεχόμενα του φακέλου σας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως εγώ θέλω να μπορώ να πειράξω τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου φακέλου σας. Να μπορούμε να συνεργαστούμε δηλαδή στο συγκεκριμένο φάκελο. Οπότε θα αφήσετε το Can Edit. Πατάτε το Share και έχουμε τελειώσει. Αυτό που θα δείτε τώρα είναι ότι δίπλα στο φάκελο θα εμφανιστεί ένα εικονάκι, βλέπετε εδώ, το οποίο εικονάκι λέει ότι ο Τζον Τζορτζάκης μπορεί να επεξεργαστεί το φάκελο που έχει το συγκεκριμένο όνομα. Φυσικά εσείς στο δικό σας φάκελο δεν θα γράψετε τη λέξη όνομα, θα γράψετε το δικό σας όνομα.